Ο Παυσανίας έχει εξαντλήσει την αυστηρότητά του και προς εμένα, όπως ακούσατε μόλις. Αλλά υποσχόμαστε όλοι ότι θα έχουμε αρκετό χρόνο για να συζητήσουμε. Θα κάνω μια εισαγωγική τοποθέτηση και μετά βεβαίως η επιθυμία μας είναι όλοι να πάρετε το λόγο και να έχουμε μια πλούσια συζήτηση η οποία θα ζωντανέψει και το δημόσιο διάλογο από τα ζητήματα, τα φλέγοντα τα οποία απασχολούν και τις πολιτικές δυνάμεις αλλά και τους παραγωγικούς φορείς. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας καλωσορίσω με ιδιαίτερη χαρά και τιμή και να σας απευθυνθώ σε εσάς, τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της χώρας, σε μια πόλη που είναι το Μητροπολιτικό Συγκρότημα και φυσικό σημείο αναφοράς της Βόρειας Ελλάδας και των Βαλκανίων. Θα μου επιτρέψετε να εξομολογηθώ ότι ενοιολογικά δεν αισθάνομαι πολυβολικά με τον όρο συμπρωτεύουσα, διότι θεωρώ ότι είναι αδύναμος για να εκφράσει στην ολότητά του το μεγαλείο της πόλης, το ιστορικό της φορτίο, αλλά και το σημερινό και μελλοντικό της ρόλο. Στο μυαλό μας η Θεσσαλονίκη έχει την ταυτότητα μιας πόλης πρωτεύουσας εθνικής σημασίας και μάλιστα με διεθνή ρόλο. Μπορεί να αποτελέσει τον διασυνδεδεμένο πόλο αναπτυξιακής εξωστρέφειας της χώρας. Κατά τη διάρκεια της δικής μας διακυβέρνησης, αποδείξαμε ότι δρομολογήθηκαν έργα και μια ατζέντα ολικού εξυγχρονισμού των υποδομών της Θεσσαλονίκης, η οποία ατζέντα έστρεψε σημαντικούς χρηματοδοτικούς πόρους προς την πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Δυστυχώς αυτά τα έργα καθυστερούν από το 2019. Δυστυχώς από το 2019 και μετά βιώνει η χώρα μια πρωτοφανή ανισοκατανομή των πόρων οι οποίοι δεν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια και θα μπορούσαν πραγματικά να μεταμορφώσουν και τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα συνολικά. Δυστυχώς από το 2019 και μετά βλέπουμε μια μεθοδευμένη υπερσυγκέντρωση και της οικονομικής δραστηριότητας και των διαθέσιμων πόρων σε λίγους παίκτες της αγοράς. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δυστυχώς μετατρέπει την Θεσσαλονίκη σε ένα νεοφιλελεύθερο πείραμα και αυτοθαυμάζεται για λύσεις τύπου flyover που σηματοδοτούν κατά την άποψη τη δική μας και το game over της κοινής λογικής. Η Θεσσαλονίκη μιλά, έχει θέση, αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση κοφεύει. Ένα στρατηγικό σχεδιασμός για την ανάπτυξη της πόλης και της περιοχής θα έπρεπε να έρχεται και να συναντά και μια εξωτερική πολιτική αντίστοιχη. Μια εξωτερική πολιτική που θα διασφάλιζε ότι η χώρα θα διακρατούσε για τον εαυτό της, θα διεκδικούσε για τον εαυτό της το ρόλο μιας γέφυρας μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Η ανεργία στη Θεσσαλονίκη καλπάζει και η κυβέρνηση παρατηρεί ως θεατής. Δυστυχώς δισεκατομμύρια ευρώ από τον επιτελικό μηχανισμό κερδοσκοπίας στην ενέργεια, στην διατροφική αλυσίδα, στα διελιστήρια, στις τράπεζες, στους έμεσους φόρους καταλήγουν στις τσέπες πολύ λίγων. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει καταθέσει πλήρως κοστολογημένες προτάσεις για την ακρίβεια και μια ριζική μεταρρύθμιση στο φορολογικό σύστημα. Και τις επόμενες εβδομάδες, με τη μορφή πρότασης νόμου, θα έρθει στη Βουλή και η πρότασή μας για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Ειδικά για τη Θεσσαλονίκη. Και ολοκληρώνω. Υπάρχουν έργα τα οποία πάγωσαν. Τίποτα δεν έχει γίνει σε σχέση με τη διασύνδεση του λιμανιού με τη σιδηροδρομική γραμμή. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές καθυστερήσεις στην ανάπλαση της ΔΕΘ. Τίποτα δεν έχει επισυμβεί
για την μετατροπή του στρατόπεδου Γκόνου σε κέντρο logistics. Είναι έργα πάνω στα οποία μπορεί η πόλη να επιτελέσει τον σύγχρονο ρόλο που της αξίζει. Επιτρέψτε μου να σας πω σε τίτλους τα χαρακτηριστικά που θα έχει η πρότασή μας για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, που παραμένει ένα μείζον ζήτημα, μία κληρονομιά των δύσκολων χρόνων που περάσαμε ως οικονομία και ως χώρα όλοι μαζί, και που αν δεν λυθεί προς όφελος της κοινωνίας και με στόχο την ανάταξη της οικονομίας, θα είναι ένα βαρύδι στα πόδια μας, το οποίο θα μας ακολουθεί στα βήματα του μέλλοντος. Για το ιδιωτικό χρέος, η πρότασή μας θα εμπεριέχει την υποχρεωτικότητα αποδοχής από τον δανειστή του εξοδικαστικού συμβιβασμού, πράγμα που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και δεν λειτουργεί προς όφελος ρυθμίσεων. Θα αυξάνει τα εισοδηματικά κριτήρια για την προστασία ευάλωτων δανειοληπτών. Θα προστατεύει την πρώτη κατοικία. Ταυτόχρονα, θα αλλάξει με μια προοδευτική κυβέρνηση ο πτωχευτικός νόμος. Ο πτωχευτικός νόμος, ο οποίος στη ρίζα του έχει τη φιλοσοφία της ταύτισης του φυσικού με το νομικό πρόσωπο. Είναι λάθος προσέγγιση, είναι κακή προσέγγιση, διότι και εσείς γνωρίζετε και καταλαβαίνετε ότι όταν πτωχεύει ένα νομικό πρόσωπο, πτωχεύει για να εξυπηρετηθούν, να ικανοποιηθούν οι πιστωτές. Όταν πτωχεύει ένα φυσικό πρόσωπο, εάν δεν προστατεύονται οι βασικές ανάγκες διαβίωσης, δεν μπορεί να επανεκκινήσει. Αυτός λοιπόν ο θεμέλιος λίθος της προσέγγισης της Νέας Δημοκρατίας θα αλλάξει. Εδώ θα πρέπει να πω ότι θα γίνουν και σημαντικές αλλαγές στο εγκυοδοτικό σχήμα του Ηρακλή. Και επειδή η δική μας κοινοβουλευτική ομάδα έχει υπάρξει πάρα πολύ ενεργή μέσα στη Βουλή, στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, θέλω να το πω ενώπιον σας και ενώπιον του ελληνικού λαού με τη βοήθεια των μέσων ενημέρωσης, ότι το θεωρούμε αδιανόητο να είναι κρυφά τα business plans των servicers. Δηλαδή, οι στρατηγικές, οι επιχειρηματικές των εξυπηρετητών, των εταιριών οι οποίες διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια. Και γιατί το θεωρούμε απαράδεκτο? Διότι το ελληνικό δημόσιο έχει δώσει εγγυήσεις. Και η ελληνική Βουλή δικαιούται να ξέρει. Και δεν είναι δυνατόν διαχειριστές αυτών των εταιριών να λαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες ενδεχομένως να επισύουν τον κίνδυνο κατάπτωσης αυτών των εγγυήσεων, χωρίς να γνωρίζει η ελληνική Βουλή και γιατί όχι και ο ελληνικός λαός και η ελληνική επιχειρηματικότητα. Άρα θα πρέπει να γίνει μια ριζική αλλαγή ως προς τη διαφάνεια και το ύψος των εγγυήσεων επίσης να εξαρτάται και από τις πρακτικές τις οποίες ακολουθούν και να επανεξετάζονται κάθε τόσο για να δούμε εάν αυτά τα πράγματα τα δικαιούνται. Στο ζήτημα της στέγης. Στο ζήτημα της στέγης θα έχουμε μια πρόταση η οποία έρχεται να καλύψει μια μεγάλη πληγή στην ελληνική κοινωνία. Είμαστε η ευρωπαϊκή χώρα στην οποία το μεγαλύτερο ποσοστό των νοικοκυριών δαπανά περίπου το 40% των ετήσιων, των μηνιαίων εξόδων για να καλύψει στεγαστικές ανάγκες είτε με τη μορφή ενοικίου είτε με τη μορφή κάλυψης κάποιου δανείου. Δεν θα μείνουμε όμως μόνο στις επιδοτήσεις. Θεωρούμε ότι ένα βασικό πρόβλημα από τα προγράμματα που έχει αναπτύξει η Νέα Δημοκρατία είναι
ότι δεν διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων. Επειδή παρεμβάλλονται οι εμπορικές τράπεζες και δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά τα προγράμματα έχουν όσοι μπορούν να βάλουν δικά τους χρήματα ή είναι κατά τις τράπεζες φερέγγι. Άρα η δική μας πρόταση, πέρα από το σκέλος της επιδότησης για όσους το δικαιούνται του κόστους της στέγης, θα έχει και ένα πάρα πολύ ισχυρό σκέλος εγκυοδοσίας ακριβώς για να μπορούν να καταστούν δικαιούχοι. Επιτρέψτε μου τώρα, και κλείνω με αυτό, να πω ότι και στη Βουλή και στον Δημόσιο Λόγο έχουμε αναδείξει ζητήματα τα οποία αφορούν την πορεία της ελληνικής οικονομίας και το πώς οι διαθέσιμοι δημόσιοι πόροι, ελληνικοί και ευρωπαϊκοί, μοιράζονται. Βλέπω και τον Γιώργο τον Καβαθά εδώ στην σύσκεψή μας. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ είχε προκαλέσει με επιστολή του μια ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, όπου οφείλω να παραδεχτώ τότε προφητικά είχε γύρει το ζήτημα του πώς θα διαμοιράζονται τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Είμαστε 4 χρόνια μετά, νομίζω. 3,5-4 χρόνια μετά. Δυστυχώς η κυβέρνηση έχει κάνει μία επιλογή υπερσυγκέντρωσης των διαθέσιμων κονδυλίων σε ακραίο βαθμό. Έχει υπάρξει σειρά αντεκλήσεων μεταξύ ημών και των κυβερνητικών στελεχών μέσα στη Βουλή για αυτό το ζήτημα. Οι ισχυρισμοί των κυβερνητικών στελεχών λένε ότι περίπου 45 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτός είναι ένας ισχυρισμός απολύτως αναλυθής. Πολύ απλά δεν ισχύει. Μετά από πολλές αντεκλήσεις, καταθέσαμε ερώτηση στο αρμόδιο Υπουργείο και ζητήσαμε να ενημερωθούμε για το μέγεθος της απασχόλησης που έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν γίνει αποδέκτες των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης. Είχαμε μία εικόνα, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι η απάντηση που λάβαμε από το Υπουργείο ήταν σοκαριστική και για εμάς. 140 μεγάλες επιχειρήσεις έχουν ήδη πρόσβαση γύρω στα 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τα διαθέσιμα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και ο αριθμός των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν από 0 έως 9 εργαζόμενους, οι οποίες κατάφεραν να μπουν στο Ταμείο Ανάκαμψης, είναι μόνο 7. Όχι 70, όχι 700, όχι 7.000, όχι 70.000. Είναι 7. 7 λοιπόν μικρές επιχειρήσεις ως προς τον αριθμό εργαζομένων, προσέξτε, έγιναν δικαιούχοι δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης. Και μάλιστα, με συνολικό ποσό δανεισμού 25 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για επενδυτικά σχέδια της κλίμακας των 2 και των 3 εκατομμυρίων έκαστη. Υπάρχει λοιπόν ένας μηχανισμός ο οποίος μεθοδευμένα συγκεντρώνει την οικονομική δραστηριότητα και τα διαθέσιμα κονδύλια σε λίγους. Αντιπαράδειγμα, μόνο 2 επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων πήραν 300 εκατομμύρια δάνειο για να εισάγουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Είναι κακό να εισάγουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα? Όχι κατά ανάγκη. Όχι κατά ανάγκη. Αντιλαμβάνεστε ότι η προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία δεν είναι τόσο μεγάλη όσο εάν υπήρχε σχηματισμός κεφαλαίου εντός της χώρας. Πού βρίσκεται όμως η αδικία? Ότι αυτές οι επιχειρήσεις, είμαι σίγουρος ότι θα είχαν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό.
Και πολύ φοβάμαι ότι τέτοιες επιλογές παραβιάζουν την αρχή της προσθετικότητας, η οποία είναι βασική αρχή για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Δηλαδή, να χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια τα οποία δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν εάν δεν υπήρχε αυτή η χρηματοδότηση. Εκεί λοιπόν χρειάζεται να γίνει μία τομή, όπως πρέπει να γίνει μία τομή και στο ζήτημα της λειτουργίας των τραπεζών. Οι τράπεζες αυτή τη στιγμή έχουν περίπου 1 δισεκατομμύριο κέρδη έκαστη. Δυστυχώς για την ελληνική οικονομία αυτά τα κέρδη δεν δημιουργούνται από επέκταση πιστωτική, δημιουργούνται από την πολύ μεγάλη διαφορά επιτοκίων, καταθέσεων και δανειοδοτήσεων. Είμαστε πρωταθλητές σε αυτό το δίκτυο για πάρα πολύ καιρό και λόγω των τεράστιων χρεώσεων σε οποιαδήποτε πράξη, απλή μεταφορά χρημάτων. Αυτό είναι κακό για την ελληνική οικονομία. Δεν είναι απλώς ότι είναι άδικο το να συσσωρεύεται έτσι το υπερκέρδος σε πολύ λίγους κλάδους. Δεν είναι δυνατόν, και το έχει παραδεχτεί και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ότι μόνο το 4-5% των ελληνικών επιχειρήσεων έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, και εμείς λέμε το εξής απλό. Οι ίδιες οι τράπεζες είναι δυνατόν να μην βλέπουν ότι μέσα στη φουρτούνα της κρίσης υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες επιβίωσαν, οι οποίες δεν μείωσαν το προσωπικό τους και εξακολουθούν να θεωρούνται μη φερέγγιες για το τραπεζικό σύστημα. Μπορεί και πρέπει να αυξηθεί λοιπόν η περίμετρος των επιχειρήσεων των ελληνικών που έχουν πρόσβαση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Μπορεί και πρέπει τα χρηματοδοτούμενα εργαλεία, τα συγχρηματοδοτούμενα εργαλεία να κατανεμηθούν με πιο δίκαιο τρόπο. Μπορεί και πρέπει τέλος να καταργηθεί το περιβόητο χαράτσι στους ελεύθερους επαγγελματίες. Κλείνω με αυτό. Η πορεία του προϋπολογισμού αποδεικνύει ότι δεν ήταν δημοσιονομικό ζήτημα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και μέχρι τον Ιούλιο, το υπερπλεώνασμα σε σχέση με το στόχο είναι στο ύψος των 4 δις. Δεν εισηγούμεθα ατασταλίες δημοσιονομικές. Λέμε όμως ότι αυτό το αυτονόητο βήμα πρέπει να γίνει. Το χαράτσι αυτό πρέπει να ακυρωθεί. Δεν είχαν κανένα πρόβλημα να το θεσπίσουν στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς. Θα πρέπει με βάση την πορεία των δημοσιονομικών να το ανακαλέσουν. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν ζητάμε από την κυβέρνηση να συμφωνήσει στο σύνολο των τεκμηριωμένων και κοστολογημένων ακόμα και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προτάσεών μας για την ακρίβεια και το φορολογικό. Ζητάμε όμως να κοιτάξουν επιτέλους λίγο έξω από το παράθυρο και να μην έχουν το βλέμμα τους επικεντρωμένο αιμονικά πάνω στα νεοφιλελεύθερα εγχειρίδια. Με σκούντιξε ο Παυσανίας Παπαγεωργίου, θα σταματήσω. Σας ευχαριστώ για την υπομονή και έχουμε όλη τη δυνατότητα να, επειδή δεν έχουμε πρόγραμμα μετά, θέλω να σας καλέσω με άνεση αλλά με σεβασμό και στους άλλους συμμετέχοντες να αναπτύξετε και τις θέσεις σας, τις οποίες έχουμε έρθει με πολύ μεγάλη χαρά να ακούσουμε.